χόρτα στο ύψος ενός μέσου ανθρώπου κύκλωσαν το χώρο γύρω από τις εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ Σερών. Η εικόνα θυμίζει ζούγκλα και για να μεταβεί κάποιος στον προορισμό του πρέπει να περπατήσει μέσα από πυκνή βλάστηση. Εικόνες εγκατάλειψης παρουσιάζει ο αύλιος χώρος των μαθητικών σχολών του ΟΑΕΔ καθώς επίσης και του κεντρικού κτηρίου της υπηρεσίας του ΟΑΕΔ. Όπως βλέπετε και εσείς εδώ στα πλάνα, παντού, σε όλον αυτόν τον περίβολο, υπάρχουν ξεραμένα και πεταμένα χόρτα. Διανύουμε την αντιπυρική περίοδο, κάτι που είναι πάρα πολύ κρίσιμο, καθώς ο χώρος αυτός αποτελεί μία μόνιμη εστία πρόκλησης πυρκαγιάς. Η εικόνα δεν τιμάει κανέναν και ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν. Μιλώντας στην εκπομπή κάθε μεσημέρι και την Ελένη Μωραήτη, ο κύριος Νυχτοπάτης εξήγησε ότι η υπηρεσία Πρασίνου θα ετοιμάσει σχετικό έγγραφο στην υπηρεσία να καθαρίσει το χώρο. Στην περίπτωση που δεν καθαριστεί, ο Δήμος θα αναλάβει την περιοχή με τα μηχανήματά του και θα επιβάλλει το πρόστιμο που προβλέπεται. Η υπηρεσία Πρασίνου καθαρίζει οικόπεδα δημοτικά, ναι, και κουρεύει τα χόρτα. Ναι. Φυσικά, όχι οικόπεδα, είναι παρόδια και την παρόδια βλάστηση. Mm-hmm. Αυτό που κάνει η πολιτική προστασία όταν έχουμε καταγγελία, στέλνουμε έγγραφο στον ιδιώτη ή στην υπηρεσία όπου χρειαστεί, όπως στην περίπτωση. Ναι. Και αν δεν γίνει αυτό, πάμε και καθαρίζουμε τα οικόπεδα εμείς. Με τη χρέωση των δημοτών. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για μεγάλη έκταση, δεν μιλάμε τώρα αυτό για λέω, αυτό λέω. Όμως, ναι, όμως όπου καθαρίζουμε εμείς, ναι, έχουμε και πρόστιμο, βεβαιώνουμε το πρόστιμο. Ενώ τι είναι το πρόστιμο? Είναι τα μηχανήματα που χρησιμοποιήσαμε, ναι, συν ένα ποσό ανάλογα με την έκταση. Μάλιστα. Αυτό που κάναμε φέτος και επανέρχεται φέτος ως θέμα στο Συμβούλιο άμεσα, ναι, είναι ότι τριπλασιάσαμε το πρόστιμο αυτό, γιατί ο Δήμος δεν μπορεί να καθαρίζει όλα τα οικόπεδα του Δήμου τα ιδιωτικά, όπου δεν εμπλέκεται και μετά να βάζει πρόστιμα, δεν έχουμε το χρόνο ούτε τα χρήματα το κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αποτρεπτικά να λειτουργήσει, θέλουν να λειτουργήσει αυτό και ψηφίστηκε από όλους τους δημοτικούς συμβούλους εκτός από έναν,